είναι δυνατόν να γίνει κλείσιμο για όλα αυτά που έχουν προκύψει, περισσότερο κάποια σχόλια σε πράγματα που νομίζω ότι έχουν πολιτική σημασία, αρχίζοντας από τα εύκολα. Έχει απόλυτο δίκιο ο Νίκος όταν υπογραμμίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού μιλιταρισμού και πόσο έχει αναβαθμιστεί μέσα στις εξελίξεις και στην Ευρώπη. Και κυρίως έχει δίκιο όταν λέει ότι δεν είναι μόνο συνδεδεμένος με την απειλή του πολέμου. Το βάρος στην οικονομία και στην πολιτική. Τα μιλιταριστικά δίκτυα που έχουν αυξηθεί μέσα από τους εξοπλισμούς και την παραγωγή όπλων αποκτούν πολιτικό βάρος, το οποίο με μία πείρα φαίνεται εύκολα. Ελπίζω να μην φτάσουμε στο σημείο να φαίνεται και χωρίς πείρα. Επίσης τα εύκολα. Η κριτική που έκανε στο μέτωπο στη Γαλλία ο σύντροφος ο Κώστας ο Μάρκου, τη συνυπογράφω απολύτως και να την κάνω ακόμα πιο σκληρή. Δεν ήθελα να πω με αυτά που είπα και αν γίνανε έτσι κατανοητά λάθος μου και να το πάρω πίσω. Ήθελα να δείξω τη διάσταση που έχει το από τα κάτω που κινήθηκε και την πολιτική δυνατότητα που ανοίγει το από τα κάτω στη βάση του συνθήματος ούτε Μακρόν ούτε Λεπέν. Από εκεί και πέρα. Και το ζήτημα που είπε ο Κώστας της επιμονής στο όπλα στην Ουκρανία σε μια χώρα που ο Μακρόν απειλεί να κάνει αγριότητες, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα καλά νέα που υπάρχουν στο εργατικό πρόγραμμα των συνδικάτων πάβουν να είναι καλά νέα αν δει κανένας το πρόγραμμα των πολιτικών κομμάτων που συγκροτήσανε το μέτρο. Δεν είναι μόνο αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει λέξη για τον γαλλικό υπεριαλισμό σε μια χώρα που έχει στρατιωτική παρουσία σε πολλά μέρη του πλανήτη, Οκεανία, Αφρική κτλ. Δεν υπάρχει λέξη για τα πυρηνικά, που είναι ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα του γαλλικού καπιταλισμού. Θα επανέλθω παρακάτω. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν έχει αλλάξει. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι αυτό που είναι. Και η συμμετοχή του μέσα στο μέτωπο είναι ένας τεράστιος πολιτικός κίνδυνος. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι που συμβαίνει και άρα με βάση αυτό είναι που πρέπει κανένας. Και έχοντας πει αυτό, στο σημαντικό αυτής της παρατήρησης. Οι διαφορές με τις πολιτικές παραδόσεις, με την οργάνωση της πολιτικής ζωής, με τα κόμματα και τα συνδικάτα, με τη Γαλλία, είναι τόσο μεγάλες που όποιος επιχειρήσει να αντιγράψει συνταγές από τη Γαλλία θα καταντήσει να φτιάχνει τέρατα. Δεν είχε καμία σχέση με τέτοια προτροπή το σημείο που έβαλα εγώ στην εισήγηση. Δεύτερο ποιο είναι. Ναι. Το βάθος του προβλήματος του Μητσοτάκη. Ξαναυπογραμμίζω ότι δεν εννοώ ότι κινδυνεύει να πέσει ο Μητσοτάκης με την αυτή τη στιγμή με την αντιπολίτευση που έχει. Το βράδυ των εκλογών σε ένα από τα πάνελ στο Sky ο Μαρινάκης, ο Παύλος, όχι ο άλλος, δέχτηκε ένα μπαράζ από τον Μπάμπη του Παπαδημητρίου με τη βοήθεια πολλά και μεγάλο μου τώρα, πέστε μου το διευθυντή του Sky της Καθημερινής, του Παπαχελά και του Παύλου του Τζίμα. Η επίθεση ήταν προφανώς μένετε κυβέρνηση, γιατί μπορείτε να κάνετε τις δουλειές που έχουμε ανάγκη. Αλλά ξεχάστε τη λέξη πολιτική κυριαρχία και πολύ περισσότερο τη λέξη ηγεμονία. Ποια είναι η διαφορά στην οποία επανέρχεται τώρα ο Κακλαμάνης, η Εστία, μιλώντας ο Κοτάκης εκ μέρους του Καραμαλή στην πραγματικότητα, η απειλητική σιωπή του Σαμαρά κτλ. Ότι είναι ένα πράγμα να κάνεις τις δουλειές για τους ισχυρότερους ομίλους των καπιταλιστών και άρα να παραμένεις στην κυβέρνηση και είναι άλλο πράγμα να μπορείς να μεταμφιέζεις αυτή τη δουλειά σε υπηρεσία του γενικού καλού, του εθνικού συμφέροντος. Αυτό το έχεις απολέσει. Ο καθένας χρησιμοποιεί όποιο επιχείρημα θέλει. Άλλος χρησιμοποιεί την απόσταση που δημιουργήθηκε με το αίσθημα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια μέσω του γάμου των ομόφυλων. Άλλος χρησιμοποιεί ότι το έχεις παρακάνει με τις δουλειές και υπάρχουν και άλλες πτυχές που πρέπει. Δηλαδή πρέπει να φορολογήσεις.
Είναι μια συζήτηση. Η γνώμη μου είναι ότι υπάρχει στρατηγική συζήτηση μέσα στη δεξιά αυτή τη στιγμή. Και συνδέεται και με τα διεθνή φαινόμενα. Υπήρξε μια δηλητηριώδης παρατήρηση στον τύπο ότι η ολοκλήρωση των πολιτικών αλλαγών στην Ευρώπη, δηλαδή το τι θα γίνει στη Γαλλία, και οι αμερικανικές εκλογές μπορεί να είναι θριαλίδα ακόμα και για το να ηγεθεί ζήτημα ενότητας της Νέας Δημοκρατίας. Τη βρίσκω πολύ προχώ την εκτίμηση, αλλά έχει σημασία για το πώς θα συζητάνε αυτοί τα προβλήματά τους. Ζήτημα σημείο τρίτο. Αποδοκιμασία των δυνάμεων του νεοφιλελευθερισμού. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Με ποια έννοια, δεν είναι παρατήρηση, είναι ότι πρέπει να βαθύνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχει συμβεί μια εξέλιξη. Η εξέλιξη είναι το Brexit. Ότι υπήρξε μια αστική τάξη στην Ευρώπη, και μάλιστα η πιο έμπειρη και η πιο πανούργα αστική τάξη που υπήρχε στην Ευρώπη, η οποία αποφάσισε να βγει από την Ευρωζώνη, διατηρώντας απολύτως την νεοφιλελεύθερη πολιτική. Δεν υπάρχει καμιά αντινεοφιλελεύθερη στροφή στην Βρετανία. Αυτή η συζήτηση του πόσο νεοφιλελευθερισμός και έμφαση στην παγκοσμιοποίηση έτσι όπως την ξέραμε και πόσο προστατευτισμός των ειδικότερων συμφερόντων μας υπάρχει παντού σε όλες τις χώρες. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή με αίτημα της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, όλοι καταλαβαίνετε το βάρος της, προχωράει σε κυρώσεις ενάντια στα κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ο Μακρόν, που έχει φτιάξει αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα που έλεγα προηγούμενα, το οποίο φιλοδοξεί στην ολοκλήρωσή του να μετατρέψει τη Γαλλία σε κυρίαρχο εξαγωγό ενέργειας. Όσοι νομίζουν ότι η ενέργεια στηρίζεται μόνο στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, ξαναθυμηθείτε λίγο τα πυρηνικά, τα οποία από επενδύσεις και έρευνα αυτή τη στιγμή ανεβαίνουν έτσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πρόγραμμα ο Μακρόν δεν μοιράζεται πόντο. Ούτε σε τεχνολογία, ούτε σε τεχνογνωσία, δεν δίνει στους Ιταλούς και στους Γερμανούς. Περιφρουρεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Γαλλίας, λέγοντας ότι αν βρεθείτε στα δύσκολα, εγώ ήδη μπορώ να εγγυηθώ την ενεργειακή αυτάρκεια της Γερμανίας και της Ιταλίας. Αυτό συνδέεται με ένα πράγμα, με την ακροδεξιά. Η συζήτηση νεοφιλελευθερισμός και πόσο προστατευτισμός δημιουργεί τάσεις πολιτικές. Δημιουργούνται κόμματα. Έχει απόλυτο δίκιο ο Κώστας ότι αυτά τα κόμματα σε αυτά τα μεγέθη δεν γίνονταν, δεν έχουν ταλαβέρει με τμήματα των κυρίαρχων τάξεων. Χρηματοδοτηθήκαν στη Γαλλία. Ο μεγάλος τύπος έστησε δρόμο για τη Λεπέν. Έστησε και δεξιά τη Λεπέν παράρτημα. Το Ζεμούρ και τα τέρατα που είναι μαζεμένα εκεί. Ενισχύονται κόμματα που ποντάρουν στον προστατευτισμό, διατηρώντας όμως τελείως τον νεοφιλελευθερισμό. Όποιος λέει ότι η Λεπέν είναι αντινεοφιλελεύθερη, δεν έχει παρακολουθήσει τις τοποθετήσεις της Λεπέν μέσα στην εξέλιξη της συγκυρίας. Είναι άλλο αυτό και είναι άλλο. Έχει δίκιο ο Ανδρέας ότι το πρόγραμμα της Λεπέν δημαγωγικά έχει υιοθετήσει διάφορα. Στο πρόγραμμα της Λεπέν ήταν ενάντια στη συνταξιοδοτική αντιμεταρρύθμιση του Μακρόν. Στην πολιτική πράξη η Λεπέν του στρώνε το δρόμο να περάσει τη μεταρρύθμιση. Είναι νεοφιλελεύθερη. Η Μελώνη στην κυβέρνηση δεν ασκεί νεοφιλελεύθερη πολιτική. Έχουν αυτό το συνδυασμό. Προσοχή εδώ. Το δεν είναι φασίστες. Πράγματι δεν είναι φασίστες με τον όρο του κλασικό. Δεν είναι ένα εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Όμως οι φασίστες είναι μέσα. Και αυτό έχει σημασία. Η Λεπέν κάνει έναν πολύ προωθημένο εξυγχρονισμό στη βάση της διαπίστωσης του πατέρα της ότι δεν γίνεται με τον αγγελωτό σταυρό μπροστά να κάνουμε πολιτικό παιχνίδι, ότι πρέπει να αλλάξουμε, να τα φέρουμε τούμπα, έχει κάνει απίστευτες αντιστροφές. Η Λεπέν αυτή τη στιγμή κατηγορεί το Μελανσόν για δοσίλογο. Γιατί λέει ότι η Γαλλία υφίσταται ναζιστική εισβολή. Η ναζιστική εισβολή είναι οι μετανάστες. Και δοσίλογοι είναι όσοι υποστηρίζουν τους μετανάστες.
δεν είναι στο όριο της δημαγωγίας αυτό το πράγμα, αλλά είναι αποτελεσματικό πολιτικά. Και αυτό το μοιράζονται αρκετά οι σκληρές φασιστικές δυνάμεις που είναι μέσα. Σαραβάκι μου. Επίσης, προσοχή, λάθος μου που δεν αναφέρθηκα. Για να μην κοροϊδευόμαστε, στη συζήτηση που έγινε μεταξύ των οργανωμένων δυνάμεων της ριζοσπαστικής αριστεράς, υπήρξε πρόταση να πάρουμε ως μοντέλο τη Σαραβάκι. Το κατάλαβε όλη η αίθουσα, αλλά εν πάση περιπτώσει αντιμετωπίστηκε με ευγένεια. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο για ευγένεια. Η Σάρα Βάκενχετ διέλυσε το Λίνκε υποσχόμενη ότι θα περιορίσει το ΑΕΦΔΕ με αυτή τη στροφή. Το ΑΕΦΔΕ δεν περιορίστηκε καθόλου. Αντιθέτως δημιουργήθηκε μία δύναμη η οποία δίνει πιστικότητα στο επιχείρημα του ΑΕΦΔΕ ότι είναι προς υπεράσπιση της γερμανικής εργατικής τάξης οι πολιτικές εθνικής προτεραιότητας. Με αυτά δεν πρέπει να παίξει κανένας μας. Σε ό,τι μας αφορά, θα πάψουμε να είμαστε ευγενείς. Έγινε μεγάλη ζημιά στη Γερμανία με τον Βάκη. Σημείο 4. Παρακμή της Ευρώπης. Δεν το λέω με την αναφορά που έγινε εδώ, αλλά υπάρχει έξω και στο μεγάλο τύπο μια ανάλυση του σειρμού ότι καταραίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εκ του πονηρού. Ο ευρωπαϊκός υπεριαλισμός δεν είναι χάρτινος τίγρης, δεν είναι υποθετική δύναμη. Είναι πραγματική κτηνώδης δύναμη. Για να έχουμε συνείδηση των μεγεθών, διάβαζα μια οικονομική παρουσίαση συγκριτική με τα στοιχεία του ΟΣΑΤ του 23. Η αξία της παραγωγής συνολικά των Ηνωμένων Πολιτειών είναι 23 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η αξία της παραγωγής στην Κίνα είναι 17,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η αξία της παραγωγής στην Ευρωζώνη είναι 17 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η Ευρωζώνη που καταραίει με την Κίνα που είναι απογειωμένη απέχουν 300 εκατομμύρια δολάρια ετήσιας παραγωγής, αξίας ετήσιας παραγωγής. Ο καπιταλισμός, συντρόφισσες και συντροφοί, και ειδικά ο τωρινός καπιταλισμός, ο σύγχρονος, δεν είναι ούτε μόνο η παραγωγή μαζικών προϊόντων, ούτε μόνο η παραγωγή προϊόντων που κάποτε ήταν στην πρωτοπορία της τεχνολογίας, το αυτοκίνητο, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις, δεν είναι πρωτοπορία της τεχνολογίας. Υπάρχουν τομείς, οι εργαλειομηχανές, τα όπλα, τα πυρηνικά και πολλά άλλα, στα οποία η πρωτοκαθεδρία του δυτικού υπεριαλισμού είναι σαφής και είναι απολύτως περιφρουρημένη. Απολύτως. Αυτό το λέω για το πολιτικό συμπέρασμα. Χρειάζεται επαγρύπνηση και ενάντια στον ευρωπαϊκό υπεριαλισμό και τα πράγματα που κάνει και προς την Ανατολική Ευρώπη και προς το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή και προς την Αφρική, που είναι ένα πράγμα το οποίο έχει μείνει στο μουσκιο τελείως. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια προφανώς και για τον ελληνικό και πώς τακτοποιείται μέσα σε αυτά. Συνδεδεμένο με αυτό είναι το αντίστροφο ερώτημα, το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι ένα κρίσιμο ζήτημα συζήτησης μεταξύ μας. Τι είναι η άλλη? Τι είναι η Κίνα? Η δεύτερη σε αξία ετήσιας παραγωγής οικονομία του κόσμου είναι κάτι μη υπεριαλιστικό? Όποιος το πει αυτό, πρέπει να πάρει το Μάρξ και να τον πετάξει από τη βιβλιοθήκη. Και να πει, ξεκινάμε κάτι καινούριο. Θα λεγόμαστε ταοιστές, δεν ξέρω εγώ πώς θα λεγόμαστε. Όποιος λέει ότι το πρόγραμμα «Ένας δρόμος, μία ζώνη» είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο η Κίνα εκπολιτίζει, αυτό έτσι όπως το λέω, είναι από ανάλυση σε αριστερούς συντρόφους. Εκπολιτίζει τον καθυστερημένο κόσμο στην Αφρική και στην Κεντρική Ασία. Το επιχείρημα του Βρετανικού Υπεριαλισμού για την Ινδία ήταν αυτό. Δημιουργεί μεροκάματα και ευημερία. Δεν πάει να το πει στην Κόσκο κανένας αυτό. Δεν πάει να το πει στην Κόσκο. Αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να κάνουμε γιατί έχει μεγάλες πολιτικές συνέπειες, εν πάση περιπτώσει. Να μην μακραίνω σε αυτό.
Ζήτημα 5 κουκουέ. Συντηρητική στροφή από τη μεριά μιας συνεργασίας με το ΜΕΡΑ. Θα μπορούσα να παίξω από αυτό. Δεν με νοιάζει όμως, γιατί δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Εγώ δεν χρειάζομαι κανένα επιχείρημα που να μου λέει ότι το κουκουέ είναι ένα κόμμα ρεφορμιστικό και συντηρητικό. Άλλο είναι το ερώτημα. Τι έχουμε να κάνουμε μέσα στα σωματεία? Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ο νόμος Χατζηδάκη? Εκεί είναι το ζήτημα. Και εκεί είναι τα ζητήματα που είπε ο Κώστας, το από τα κάτω. Αλλά σε αυτά πρέπει να έχει κανένας μια εκτίμηση των δυνάμεων. Το ΜΕΝΑ 25 διαμόρφωσε τους όρους μιας πολιτικής ορατότητας της ριζοσπαστικής αριστεράς για το επόμενο διάστημα. Αισιόδοξη εκτίμηση, μακάρι να έχω λάθος εγώ και να έχει δίκιο η συντρόφος. Μακάρι. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Και νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα, ακόμα που δεν είναι εκλογικό, αυτή η εκλογική συμμαχία θα έχει να αποδείξει, ακόμα και αν διατηρείται εν ζωή, στις συνθήκες μέχρι τις επόμενες εκλογές. Όχι το μεγάλο στόχο της διασφάλισης ορατότητας για όλη τη ριζοσπαστική αριστερά, αν διατηρείται εν ζωή. Και σημείο 6, σε σχέση με τα βήματα που έχουμε να κάνουμε. Εγώ είμαι πολύ κοντά στο πνεύμα του Θεού. Αισθάνομαι πολύ κοντά στο πνεύμα. Δεν φτιάχνονται πόλοι με ανακηρύξεις. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι τα βήματα που μας αντιστοιχούν. Δηλαδή, έχοντας μπροστά μας ένα διάστημα που δεν έχουμε εκλογές και το οποίο είναι μεγάλο, αν σε αυτό το διάστημα δεν κάνουμε κάτι, θα υπάρχει θέμα. Τα ζητήματα της συστηματοποίησης της κοινής δράσης, σωματεία, αυτοδιοικητικές κινήσεις, αντιρατσιστικό κίνημα, αυτά θέλουν κλιμάκωση της κοινής δράσης και η κλιμάκωση της κοινής δράσης γίνεται μόνο με αποφάσεις για να πάει κανένας σε κλιμάκωση, άρα να το δει, να το σχεδιάσει κτλ. Και κλιμάκωση της πολιτικής συζήτησης. Αυτά είναι τα βήματα που μας αντιστοιχούν και που προετοιμάζουν. Αλλά που μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε. Πάση περιπτώσει, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε από τη συζήτηση που έγινε σήμερα. Αν κάτσει κανένας προσεκτικά, μπορεί να βγάλει 10 θέματα στα οποία αξίζει να συζητηθούν πιο σοβαρά, να ανταλλαγεί αρθρογραφία, να υπάρξει ένα βάθος δηλαδή. Και ταυτόχρονα, νομίζω, ξαναλέω, αρχίζοντας από το αντιρατσιστικό, κατά τη γνώμη μου έχει σημασία η επιτυχία του, και συνεχίζοντας από Σεπτέμβρη, έχουμε να δούμε την κλιμάκωση της ενότητας στη δράση και καλό μας να είμαστε πιο φωτισμένοι, ελπίζω. Καλή συνέχεια σε όλους.